Για αιώνες, τα δάση έχουν ενεργήσει ως δίκτυα ασφαλείας για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, παρέχοντας τροφή, καύσιμα και φάρμακα και τη διατροφή των ζώων. Κοινότητες εξαρτώνται από το πότε καλλιέργειες αποτυγχάνουν. Τα δάση φιλοξενούν το 80% όλων των χερσαίων αγρίων ζώων. Τα οικοσυστήματα που διατηρούν είναι απαραίτητα για την παγκόσμια βιοποικιλότητα, τα ανθρώπινα μέσα διαβίωσης και τις ευρύτερες ανάγκες των κοινωνιών και των οικονομιών παγκοσμίως. Η απώλεια, η υποβάθμιση και ο κατακαιρματισμός των δασών επιταχύνουν την κλιματική κατάρρευση και την απώλεια βιοποικιλότητας. Αυτό απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια των τροφίμων και των υδάτων και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τα μέσα διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων. Τα δάση φιλοξενούν το 80% όλων των χερσαίων άγριων ζώων. Τα οικοσυστήματα που διατηρούν είναι απαραίτητα για την παγκόσμια βιοποικιλότητα, τα ανθρώπινα μέσα διαβίωσης και τις ευρύτερες ανάγκες των κοινωνιών και των οικονομιών παγκοσμίως. Περίπου το 66% της παγκόσμιας δασικής έκτασης βρίσκεται εντός των εδαφών μόλις 10 χωρών. Τη Ρωσία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη ΗΠΑ, την Κίνα, την Αυστραλία, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, την Ινδονησία, το Περού και την Ινδία. Τα δάση απορροφούν σχεδόν το 1/3 του συνόλου του διοξιδίου του άνθρακα που απελευθερώνονται από την καύση ορυκτών καυσίμων κάθε χρόνο. Η αποκατάσταση των δασών θα μπορούσε να αφαιρέσει άλλους 26 γιγατόνους αερίων του θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα. Η απώλεια, η υποβάθμιση και ο κατακαιρματισμός των δασών επιταχύνουν την κλιματική κατάρρευση και την απώλεια βιοποικιλότητας. Αυτό απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια των τροφίμων και των υδάτων και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τα μέσα διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων. Περίπου τα μισά τροπικά δάση του κόσμου θεωρούνται άθικτα. Αλλά λιγότερο από το 7% αυτών των δασών βρίσκονται υπό κάποια μορφή νομικής προστασίας. Αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος μια τετραπλή πλανητική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μια κλιματική κρίση, μια κρίση απώλειας βιοποικιλότητας, μια κρίση ανισότητας και μια παγκόσμια κρίση υγείας. Τα δάση και οι δασικές κοινότητες βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε μίας από αυτές τις προκλήσεις. Μέχρι και 350 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν μέσα ή δίπλα σε δασικές περιοχές σε όλο τον κόσμο. Βασίζονται στις υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχονται από τα δάση και τα δασικά είδη για την κάλυψη των βασικών αναγκών. Για αιώνες τα δάση έχουν ενεργήσει ως δίκτυα ασφαλείας για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, παρέχοντας τροφή, καύσιμα και φάρμακα και διατροφή των ζώων. Κοινότητες εξαρτώνται από το πότε οι καλλιέργειες αποτυγχάνουν. Οι οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19 απειλούν τόσο τα μέσα διαβίωσης των δασών, όσο και τα κίνητρα για τη διατήρηση αυτών και των οικοσυστημάτων. Τα σχέδια αποκατάστασης πρέπει να περιλαμβάνουν προσπάθειες για τη διατήρηση των δασών, των δασικών ειδών και των μέσων διαβίωσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, έως και 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων πολλών από τις φτωχότερες κοινότητες του πλανήτη. Βασίζονται στα δάση και τα δασικά είδη για την επιβίωση, τα μέσα διαβίωσης και την παραγωγή εισοδήματος. Περίπου 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, χρησιμοποιούν καύσιμο ξύλου για βασικές ενεργειακές ανάγκες. Όπως το μαγείρεμα, την αποσύρωση του νερού και τη θέρμανση των σπιτιών.